14 πυροσβέστες προσπαθούν επί 2 ώρες να απεγκλωβίσουν τον οδηγό μέσα από τις λαμαρίνες. Ο τράπερ Ματ Κλιπ έχει παγιδευτεί στην πόρση που οδηγούσε όταν καρφώθηκε σε ένα δέντρο και μια κολόνα επί της λεωφόρου Αθήνας στο ύψος της Παναγίας της Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη. Στον τόπο του τροχαίου φτάνει λίγη ώρα αργότερα ο επιστήθιος φίλος του Trapper Light. Δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που βλέπει. Είναι σε κατάσταση σοκ και ξεσπά σε λυγμούς. Τα ίχνη από φρενάρισμα στην άσφαλτο είναι εμφανή. Οι άνδρες της τροχαίας εκτιμούν ότι ο Ματ Κλιπ προσπάθησε να κόψει ταχύτητα τουλάχιστον 100 μέτρα πριν από την πρόσκρουση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο 34χρονος τράπερ με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 150 χιλιόμετρα την ώρα έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου πάνω στη στροφή προς Λεμό. Παρότι πάτησε φρένο για να το επαναφέρει στην ευθεία της λεωφόρου Αθήνας, δεν τα κατάφερε. Η πόρσα έφυγε στο πλάι, χτύπησε πρώτα στην κολόνα στην αριστερή πλευρά του δρόμου, ύστερα πάνω στο δέντρο, ακριβώς στην πλευρά του οδηγού, με αποτέλεσμα να διπλώσει και να εγκλωβίσει το Ματ Κλιπ. Σύμφωνα με όλα τα ευρήματα, οποιοδήποτε οδηγός στη θέση του οδηγού, του θύματος, με οποιοδήποτε αυτοκίνητο δεν θα μπορούσε ποτέ με τίποτα να επαναφέρει το όχημα πάνω στο οδόστρωμα. Ήταν η μοίρα του να χτυπήσει πάνω στην κολόνα. Για τον Ματ Κλιπ ήταν μια βραδιά χαράς που έληξε τραγικά. Λίγες ώρες πριν από το μοιραίο τροχαίο, τραγουδούσε μαζί με την Ελένη Φουρέιρα στο γάμο φίλων του στη Βάρκιζα. Δείτε τον εδώ ανάμεσα στους φίλους του να χορεύει ευτυχισμένο στο γαμήλιο πάρτι. Ένα χρόνο πριν, φίλοι του Ματ Κλιπ το καταγράφουν να οδηγεί το ακριβώς σπόρο αυτοκίνητό του στα λιμανάκια. Είναι λίγο πριν από το σημείο που σήμερα με το ίδιο αυτοκίνητο έμελε να χάσει τη ζωή του. Δείτε πώς έγινε το αυτοκίνητο μετά την πρόσκρουση. Μια μάζα από λαμαρίνες. Συναχωρηθήκαμε πολύ, είναι σαν αδερφός μας. Ακούμε τη μουσική του, ξυπνάμε, γουστάρουμε και τέλος. Αυτό, καλό παράδειγμα να έχει. Από νωρίς το πρωί, φίλοι αλλά και θαυμαστές του γνωστού τραγουδιστή έρχονται εδώ, στο σημείο που έγινε το δυστύχημα, και αφήνουν λουλούδια. Κοιτάζουν το παμπρίς και αναρωτιούνται πώς μέσα σε λίγα λεπτά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο. Ανάμεσά τους η Τάμτα με τον Μπάρκα Σιδόκοστα. Μιάνθοδέσμη λουλούδια και σιωπή. Συγγενείς, φίλοι αλλά και θαυμαστές του τράπερ δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν το ξαφνικό φεδιό. Εγώ στην αρχή δεν το πίστευα. Μου το είχαν πει φίλοι μου, τότε ήμουν τα πόδια μου τώρα. Νόμιζα ότι κάνανε πλάκα, ότι το είχαν ανεβάσει σαν αστείο στο διαδίκτυο. Και μετά μπήκα, έψαξα και είδα ότι ήταν πραγματικά νεκρός. Είναι πολύ κρίμα, όχι γενικά, όχι μόνο για το Ματ Κλιπ, αλλά γενικά και για όλα τα παιδιά τα οποία φεύγουν έτσι σε πολύ μικρή ηλικία. Γιατί τώρα είναι ο Ματ Κλιπ, πριν κάποια χρόνια ήταν Παντελίδης π.χ. Είναι κρίμα να φεύγουν άδικα σε πολύ μικρή ηλικία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άνδρες της τροχαίας έχουν συγκεντρώσει βίντεο τα οποία ρίχνουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο θάνατος του 34χρονου φαίνεται να ήταν ακαριαίος. Ωστόσο, οι ακριβείς απαντήσεις θα δοθούν από τον ιατροδικαστή. Πρώτα απ' όλα, βλέποντας κανείς την Πόρσε, ένα αυτοκίνητο που από ό,τι φαίνεται ο καλλιτέχνης λάτρευε, καταλαβαίνει ότι ήταν αδύνατο να βγει άνθρωπος ζωντανός. Έχει διπλώσει στα δύο από τα χτυπήματα και τα δύο χτυπήματα. Και το χτύπημα στην κολόνα και μετά το δέντρο. Έχουμε ετοιμάσει ένα γραφικό για να σας δώσουμε μια αίσθηση του τι έγινε. Είναι λοιπόν 2:30, γυρνάει από αυτήν την εκδήλωση που ήταν ο Ματ Κλιπ. Το αυτοκίνητο φαίνεται να μετά τη στροφή χάνει τελείως τον έλεγχο και να καταλήγει έτσι μετά την κολόνα πάνω στο δέντρο.